Η παρούσα ηλεκτρονική εισήγηση έχει τίτλο «Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία. Ένα διδακτικό σενάριο για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση». Οι συγγήτριες είναι οι Κωστακοπούλου Αλεξάνδρα Νίκη, Μπούρχα Μαρία, Χρυσικού Βασιλική. Το εκπαιδευτικό λογισμικό θεωρείται ένα ιδιαίτερα χρήσιμο μέσο που διευκολύνει τη διδακτική διαδικασία και τη μαθητική εμπειρία, προσφέροντας άμεσους τρόπους εμπλοκής των μαθητών με εναλλακτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους αφομοίωσης της γνώσης. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικά μέσα διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, υποστηρικτικά μέσα μάθησης από τον μαθητή και αποτελούν εναλλακτικό τρόπο βίωσης της προσληφθήσας πληροφορίας, της επεξεργασίας της και της μετατροπής ή σύνθεσής της σε νέα γνώση. Υπάρχουν διάφορα είδη εκπαιδευτικών λογισμικών, τα οποία διακρίνονται με βάση τη χρήση τους στη μαθησιακή διαδικασία στις εξής κατηγορίες. Λογισμικό εξάσκησης, λογισμικό παρουσίασης, εκπαιδευτικό παιχνίδι, προσομοίωση, επίλυση προβλήματος και περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας. Και φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά. Λειτουργία και υποστήριξη, ευχρηστία, συμβατότητα, προδιαγραφές αλληλεπίδρασης και περιβάλλοντος διεπαφής και τέλος, τη διδακτική σχεδίαση. Στο παρόν διδακτικό σενάριο χρησιμοποιείται το εκπαιδευτικό λογισμικό ECT, μια εικονική πόλη, το οποίο είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό ιστότοπο Φωτόδεντρο. Αποτελεί μια ψηφιακή πλατφόρμα προσομοίωσης διαφόρων προβληματικών καταστάσεων σε μια πόλη, το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια μαθημάτων θετικών επιστημών και λειτουργεί ως όχημα ανάπτυξης δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων με στόχο την αποδυνάμωση των φοβιών των μαθητών και την ενίσχυση του ενδιαφέροντός τους για τις θετικές επιστήμες αλλά και την τεχνολογία. Στο eCity επιχειρείται να στηθεί μια κοινότητα που θα ενθαρρύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία των μελών σε κλίμα ευγενούς άμυλας που στοχεύει στην προώθηση και στην ανάδειξη συνεργατικής διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων. Το εκπαιδευτικό λογισμικό eCity παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας εικονικής πόλης, συμπεριλαμβάνει σενάρια περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος καθώς και σενάρια αστικού σχεδιασμού με διάφορες προβληματικές καταστάσεις προς επίλυση από τον χρήστη. Θα περάσουμε στη διδακτική παρέμβαση, η οποία περιλαμβάνει τρεις φάσεις εργασιών. Το παρόν διδακτικό σενάριο φέρει τον τίτλο «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», εκπονείται στα πλαίσια του μαθήματος «Περιβάλλον και γεωργία» στην ενότητα «Προστασία της ατμόσφαιρας» και περιλαμβάνει την εξοικείωση των μαθητών της Β' ΕΠΑΛ με βασικές έννοιες σχετικά με τις διάφορες μορφές ενέργειας, τόσο συμβατικές όσο και εναλλακτικές. Σκοπός του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου αποτελεί η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με το ενεργειακό πρόβλημα και το παρόν ενεργειακό καθεστώς, η υιοθέτηση πρακτικών στην καθημερινή του ζωή που είναι λιγότερο ενεργειακά δαπανηρές και η απόκτηση μιας περιβαλλοντικής συνείδησης. Με την παρούσα διδακτική παρέμβαση επιδιώκεται η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικού πνεύματος και η απόκτηση δεξιοτήτων των μαθητών σε γνωστικό επίπεδο, σε κοινωνικό επικοινωνιακό επίπεδο και τέλος σε μεταγνωστικό επίπεδο. Ειδικότερα, η πρώτη φάση περιλαμβάνει την κοινοποίηση των βασικών εννοιών της ενότητας στους μαθητές με τη χρήση της εκπαιδευτικής μεθόδου επεξεργασίας εννοιών και η συνολική διάρκεια της συγκεκριμένης φάσης είναι μία διδακτική ώρα. Αρχικά, γίνεται αναπαραγωγή δύο εκπαιδευτικών βίντεο, στα οποία γίνεται αναφορά για τις διάφορες μορφές ενέργειας, το είδος των πηγών τους, τη συμβολή τους στο ενεργειακό κεφάλαιο της χώρας. Επίσης, γίνεται αναφορά στη ρύπανση
και τέλος στα πλεονεκτήματα της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα συγκεκριμένα οπτικά μέσα δίνουν εφόρμηση για περαιτέρω συζήτηση μεταξύ των μαθητών αναφορικά με το ενεργειακό πρόβλημα και τις επιπτώσεις του στην καθημερινή ζωή. Εν συνεχεία, δίνεται ένα φύλλο εφαρμογής, το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά δηλώσεων σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι είτε σωστές είτε λανθασμένες. Οι μαθητές ανακαλούν τις πληροφορίες σχετικά με αυτές και αποφαίνονται για την ορθότητα ή όχι των εν λόγω δηλώσεων, αιτιολογώντας παράλληλα την επιλογή τους. Το παρόν φύλλο εργασίας χρησιμοποιείται ως ένας τρόπος ενδιάμεσης αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων της διδασκαλίας και δίνει έναυσμα στον εκπαιδευτικό να διευκρινίσει σημεία της διδασκαλίας που ίσως δυσκόλεψαν τους μαθητές. Ακολουθεί μία ομαδική δραστηριότητα που περιλαμβάνει ένα debate μεταξύ των μελών της τάξης, στο οποίο δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να επιχειρηματολογήσουν για την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έναντι των συμβατικών. Με την παρούσα δραστηριότητα καλλιεργείται τόσο η αυτενέργεια των μαθητών, όσο και η καλλιέργεια νέων γνωστικών, κοινωνικών επικοινωνιακών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων στα πλαίσια ομοδοσυνεργατικού πνεύματος. Η παρούσα δραστηριότητα αποτελεί την τελική αξιολόγηση των μαθητών, η οποία αντικατοπτρίζει την κατάκτηση της γνώσης από τους μαθητές και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί κατά την οργάνωση της παρούσας διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός, με την παρούσα απεικόνηση, ανακεφαλαιώνει τα βασικά στοιχεία του μαθήματος. Κατόπιν, δίνει εργασία για το σπίτι. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την εκπόνηση σεναρίων με τη χρήση του λογισμικού e-city. Υλοποιείται στην αίθουσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου και η διάρκεια του είναι μία διδακτική ώρα. Στις παρακάτω διαφάνειες παρατίθενται τέσσερα ενδεικτικά σενάρια. Σενάριο 1. Διανομή ενέργειας. Ολοκληρώστε το πρώτο σενάριο του εκπαιδευτικού λογισμικού e-city που αφορά την ενεργειακή αυτονομία μιας πόλης, χρησιμοποιώντας τις μορφές ενέργειας της επιλογής σας. Σενάριο 2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ολοκληρώστε το δεύτερο σενάριο του εκπαιδευτικού λογισμικού e-city που αφορά την ενεργειακή αυτονομία μιας πόλης, χρησιμοποιώντας μόνο τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Σενάριο 3. Δημιουργήστε μια πόλη 10.000 κατοίκων με το λογισμικό e-city, έχοντας απεριόριστους οικονομικούς πόρους στη διάθεσή σας. Εξασφαλίστε την ενεργειακή αυτονομία της πόλης, χρησιμοποιώντας τις μορφές ενέργειας της επιλογής σας. Και σενάριο 4. Δημιουργήστε μια πόλη 10.000 κατοίκων με το λογισμικό e-city, έχοντας απεριόριστους οικονομικούς πόρους στη διάθεσή σας. Εξασφαλίστε την ενεργειακή αυτονομία της πόλης, χρησιμοποιώντας μόνο ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Οι ομάδες, κατά την εκπόνηση των σεναρίων, συμπληρώνουν τα αντίστοιχα κελιά του εν λόγω συγκεντρωτικού πίνακα. Καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την ολοκλήρωση του σεναρίου, το οικονομικό κόστος, το δίκτυο ικανοποίησης των κατοίκων και τους δείκτες ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων. Στην τρίτη φάση γίνεται η παρουσίαση των ευρημάτων των ομάδων σχετικά με το ενεργειακό ζήτημα διάρκειας μιας διδακτικής ώρας. Οι μαθητές σε ολομέλεια παρουσιάζουν τα ευρήματά τους, τονίζουν τα σημεία δυσκολίας των σεναρίων και αναφέρουν τις απόψεις των μελών της ομάδας, ενώ δέχονται και απαντούν στα ερωτήματα των συμμαθητών τους. Στο τέλος, συγκεντρώνονται τα πορίσματα των ομάδων εργασίας και επιλέγονται οι βιώσιμες προτάσεις λύσης για την επίλυση του ενεργειακού ζητήματος με φόντο πάντα το περιβάλλον. Στην παρούσα διδακτική παρέμβαση, οι μαθητές εργάζονται συλλογικά, επιδεικνύοντας ομαδικό πνεύμα και δεκτικότητα στις προτάσεις όλων των μελών της ομάδας. Παρουσιάζουν ατομική και ομαδική υπευθυνότητα, αναπτύσσοντας αυτονομία στη μάθηση, προσεγγίζοντας τη γνώση με εναλλακτικούς και ίσως πιο ενδιαφέροντες τρόπους. Ειδικότερα,
Αναλύουν, επεξεργάζονται και αφομοιώνουν ποικιλοτρόπως τις έννοιες του μαθήματος. Επιδεικνύουν κριτική σκέψη, ευρηματικότητα και διερευνητική διάθεση. Και τέλος, δομούν τη νέα γνώση με ευχάριστο και σίγουρα πιο διασκεδαστικό τρόπο. Αντίστοιχα, ο εκπαιδευτικός προσδοκάει μαθητές του να κάνουν κτήμα τους τη νέα γνώση, να εξελίξουν τη σκέψη τους και να εφαρμόσουν τα διδάγματα της ενότητας στην καθημερινότητά τους. Επιπρόσθετα, επιθυμούν να διαμορφώσουν περιβαλλοντική συνείδηση και τέλος να υιοθετήσουν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.